Πάρα πολλοί έχουν λίγο μπερδέψει ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία. Θα θέλαμε όσο πιο έτσι σαφώς και συγκεκριμένα να μας την πείτε, να την ακούσουμε και να την ακούσει ο κόσμος. Ο οποίος μπερδεύεται, ξέρετε, λίγο για λόγους που και εσείς αντιλαμβάνεστε, ίσως αν και είστε αρκετά μικροί, αλλά φαντάζομαι ότι τους αντιλαμβάνεστε. Σε ηλικία εννοώ, έτσι. Ιστορικούς λόγους, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ, ναι, και δεν δικαιολογείται, να το πούμε έτσι, να υπάρχουν, να μπερδεύεται η θέση του, όταν από την πρώτη στιγμή φυσικά κρίναμε και θεωρούμε απαράδεκτη την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως παίρνουμε κάθε φορά θέση σε περιπτώσεις τέτοιου είδους επεμβάσεων που στην πραγματικότητα την πληρώνουν λαοί. Όμως πρέπει πραγματικά να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί η επέμβαση στην Ουκρανία είναι φυσικά η τυπική έναρξη του πολέμου, όμως τα σύννεφα του πολέμου και οι ανταγωνισμοί εξελίσσονταν πολλά χρόνια τώρα, και γι' αυτά δεν μπορεί κανένας σήμερα να παρουσιάζεται ως ξαφνιασμένος για αυτά που συμβαίνουν. Όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια είπα και ΝΑΤΟ προχωρούσαν με ταχύτατους ρυθμούς την περικύκλωση της Ρωσίας, προετοίμαζαν, αν θέλετε, το έδαφος και με τα γεγονότα που ξεκίνησαν με τις παρεμβάσεις στην Ουκρανία, για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, και το πραξικόπημα για να δημιουργηθεί μια ελεγχόμενη κυβέρνηση των Αμερικάνων Νοτοϊκών. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, μαζευόταν τον παρούτι στην περιοχή, τώρα, αν θέλετε, είναι και σε ένα βαθμό υποκριτικό να ξαφνιαζόμαστε ή να ξαφνιάζονται μερικοί για τις συνέπειες αυτών των ανταγωνισμών. Πώς τα καταφέρετε, κυρία Κομινάκα, πάντα οι Αμερικάνοι φταίνε στο παιχνίδι. Οι Ρώσοι μπήκαν στην Ουκρανία, πάλι οι Αμερικάνοι φταίνε. Σήμερα κάνατε μια συγκέντρωση και ξεκινήσατε από την πρεσβεία της Ρωσίας και καταλήξατε στην Αμερικανική πρεσβεία. Έχει λογική αυτό το πράγμα που γίνεται, πραγματικά. Δεν το έχουμε δει αντίστοιχο αν συμβαίνει. Έχει λογική, γιατί ξέρετε, τα γεγονότα δεν ξεκίνησαν σήμερα με την επέμβαση της Ρωσίας. Φυσικά και η επέμβαση της Ρωσίας είναι απόλυτα και να το πούμε έτσι, και είναι το αυτονόητο, το απόλυτα καταδικαστέο γεγονός. Όμως δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το τι προετοίμασε αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ότι τις συνέπειες που θα πληρώσει και ο Ουκρανικός λαός, ο Ρώσικος λάος, αλλά αν θέλετε και ο λαός της χώρας μας, τις έχουν προετοιμάσει και οι ανταγωνισμοί που προηγήθηκαν και που οξύνονται και αυτό το διάστημα, ναι, τον ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, για να δημιουργηθούν, να ελεγχθούν οι σφαίρες επιρροής για το ποιος θα επικρατήσει στους δρόμους της ενέργειας και στα παζάρια. Δηλαδή αυτό είναι ένα μονόπρακτο, η επέμβαση στην Ουκρανία είναι ένα μονόπρακτο έργο που ξεκίνησε. Όχι, αλλά απλώς, ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι σας είπαν ότι το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης που αποφασίσετε να κάνετε είναι κάτι σαν, τώρα να το πω εγώ λίγο χοντροκομμένα, θα το πω, σαν κομματικό καθήκον, ότι πρέπει να πάμε και εκεί. Αυτό εννοώ, ναι, και στην Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι, αν θέλετε, εμείς λέμε... Ιστορικό κομματικό καθήκον. Δίλημα, ναι. Το δίλημα που πρέπει να υπάρχει στο λαό, μάλιστα, δεν είναι με ποια πλευρά, με ποια υπερελιστική δύναμη θα ταχθεί, αλλά αν θα ταχθεί με τα συμφέροντα των λαών, μάλιστα, πολύ ωραία. Το διευκρινίσατε, αυτή λοιπόν. Στάση, το διευκρινίσατε. Το διευκρινίσατε, λοιπόν. Είναι σταθερά το ΚΚΕ και δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε το τι οδήγησε, να το πούμε έτσι, αυτή την έξαρση της επιθετικότητας και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλιστα, λοιπόν. Όταν το προηγούμενο διάστημα προωθούνταν και μέσα στο ΝΑΤΟ. Το είπατε, το νομίζω ήταν σαφές. Το ξεκαθάρισατε. Το ίδιο επιχείρημα και κάτσε λίγο, με συγχωρείς, Δεν μπορεί να ξεκαθαρίσουμε την κουβέντα, λέμε ότι είμαστε. Λοιπόν. Ότι δεν γνωρίζουμε για το νομίζω έτσι, το είπατε. Μήτε. Κυρία Κομνηνάκα, να ακούσουμε και εσάς για το θέμα αυτό, που είναι, νομίζω εγώ, το πιο καυτό θέμα. Εντάξει, ο πόλεμος είναι προφανώς, γιατί να χάνονται ζωές είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αλλά αν το βγάλουμε στην άκρη αυτό, το κουβεντιάσαμε, νομίζω, για να έρθουμε στα δικά μας, είναι το θέμα που ενδιαφέρει κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Μα ξέρετε, δεν λέμε τυχαία
εμείς ότι ο υπεραλληλιστικός πόλεμος είναι η συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής με άλλα μέσα, με τα όπλα, διότι και σε αυτή την περίπτωση τις βαριές συνέπειες τις πληρώνει ο λαός και με το βάθημα της ενεργειακής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας, με την ακρίβεια, την εκτόξευση των τιμών. Αν θέλετε, ακόμα και με τις κυρώσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θα έχει βαρύτατες συνέπειες και στους βιοπαλαιστές αγρότες με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Όμως όλα αυτά προϋπήρχαν της ουκρανικής κρίσης και δεν είναι απότοκο μόνο του πολέμου. Είναι, προϋπήρχαν γιατί είναι οι συνέπειες της πράσινης μετάβασης, της εγκατάλειψης της εξόρυξης των εγχώριων του λιγνίτη, του πλέον της μετατροπής του λιγνίτη ενός φτηνού εγχώριου καυσίμου ορυκτού, της μετατροπής του σε ένα πανάκριβο πλέον ορυκτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η πράσινη μετάβαση για την οποία πανηγύριζαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κοινά και άλλα κόμματα είναι αυτή που έκανε μαύρη και άραχνη τη ζωή των λαϊκών νοικοκυριών, που έκανε απλησίαστο το ρεύμα, πανάκριβα όλα τα προϊόντα και βέβαια δημιούργησε και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο. Δεν θα σας πω για τα πρόστιμα που τρώει η χώρα μας, γιατί εσείς είστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε αν σας πω για τα πρόστιμα θα μου πείτε και πολύ σωστά ότι εμείς δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μας ενδιαφέρει και το κομμάτι των προστίμων. Ναι, και ξέρετε το κομμάτι των προστίμων έχει να κάνει και με όλη αυτή τη λογική και το χρηματιστήριο της ενέργειας και των ρήπων, που βέβαια είναι και μια πολιτική επιλογή στην πραγματικότητα για να σταματήσει η χώρα να είναι ενεργειακά ανεξάρτητα αυθάρκης και αν θέλετε να μην αξιοποιεί και όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει και στην παραγωγή ρεύματος, που θα μπορούσε να αξιοποιεί, αν θέλετε, και άλλες μορφές πράσινης ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, την οποία δεν αξιοποιεί γιατί δεν έχει τα κέρδη που ενδιαφέρουν. Μας με το ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές. Λέω, όπου πάει να κάνει αυτή την αιωλική ενέργεια, να βάλει οποιοδήποτε τρόπο που είναι αυτό της πράσινης ενέργειας σε άλλη μορφή, ή το ΚΚΕ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνε στο ΣΤΕ, κάνουν στάσεις και ένα έργο που είναι να γίνει σε ένα μήνα δεν και σε 20 χρόνια. Δεν πάντα κόμματα, έτσι. Το θέμα δεν είναι να δημιουργούν αιωλική ενέργεια. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να δημιουργούν τα τεράστια αιωλικά πάρκα σε κάθε βουνοκορφή και σε κάθε ακτή της χώρας μας, όχι για να παίρνει φτηνό ρεύμα ο λαός, γιατί και αυτό το πράσινο ρεύμα το πληρώνει χρυσάφι ο λαός και δεν θα το πληρώσει φθηνότερα από το φυσικό αέριο. Υπάρχει δυνατότητα και γιατί δεν λέει ψέματα τώρα, όντως, τώρα. Γιατί δεν η συγκυρία όντως το λέει, δεν επιβεβαιώνει αυτό που θα λέει, ήταν αλλά φτηνότερη που υπάρχει επάρκεια. Υπάρχει επάρκεια στη χώρα μας, γιατί δεν έχει τα κέρδη που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρουν τις ΑΠΕ κλπ. Ότι αν πραγματικά σήμερα ήθελε η κυβέρνηση να απαλλάξει τα λαϊκά στρώματα από την τεράστια ακρίβεια, θα έπρεπε κατελάχιστο να εφαρμόσει την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην ενέργεια, για να είναι το ελάχιστο μέτρο που θα μπορούσε να κάνει για να μπορούμε να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη ακρίβεια που βέβαια συμπαρασύρει τα καύσιμα, την ενέργεια, τη θέρμανση, τα αγροτικά εφόδια και προϊόντα και που κάνουν πραγματικά αβάστακτη και τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Κομνηνάκα, μια κουβέντα για το θέμα των εκλογών να μας πείτε, αν θέλετε, για να κλείσουμε σιγά σιγά και να κλείσουμε μαζί σας. Πέστε μας. Ναι, λύση για το λαό δεν είναι να περιμένει τον έναν ή τον άλλον σωτήρα. Τους έχει δοκιμάσει και τους δυο και από την καλή και από την ανάποδη. Και στις συνθήκες, αν θέλετε, κυβέρνηση και στις συνθήκες αντιπολίτευσης, που στα βασικά στρατηγικά ζητήματα οι διαφοροποιήσεις παρά τους οξυμένους τόνους είναι άσκηση για δυνατούς λίτες να τις εντοπίσουν. Η λύση για το λαό είναι να οργανώσει την πάλη του. Αύριο μια τέτοια απάντηση δίνουν πάνω από 400 συλλογικοί φορείς, σωματεία, ομοσπονδίες, στα οποία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι εργαζόμενοι της ΚΟΣΚΟ, οι εργαζόμενοι των πετρελαίων Καβάλας, όλοι αυτοί δηλαδή που πληρώνουν πολύ ακριβά, αν θέλετε, και την
λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και το τι σημαίνει ο στρατηγική και μεγάλοι επενδυτές. Και αυτή την απάντηση θα δώσει αύριο ο εργαζόμενος λαός για να διεκδικήσει μέτρα προστασία της υγείας του. Λοιπόν, για να μην μας λέει κανένας υπουργός εδώ ότι να λέμε και ευχαριστώ που βρίσκουμε ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ, για να διεκδικήσει μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και του εισοδήματός του. Αυτή είναι η μόνη πραγματική λύση για τους λαούς, και όχι βέβαια να περιμένουν τον επόμενο επίδοξο σωτήρα.